Θέλω να σας ρωτήσω και γι' αυτό, κυρία Υπουργέ. Λέει για τους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν παιδιά που θα μείνουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Χιλιάδες οικογένειες που λοιπόν, έχουν απορριφθεί. Και είναι το προηγούμενο μου καπέλο και είμαι σίγουρη ότι και η κυρία Ζαχαράκη το αντιμετωπίζει σήμερα. Παιδιά εκτός βρεφονηπιακών σταθμών δεν μένουν πλέον στη χώρα μας. Δεν υπάρχουν παιδιά που να μείνουν μα εκτός βρεφονηπιακών σταθμών. Διαβάσαμε όμως ότι δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις με βάουτσερ κλπ. Είναι αλήθεια, είναι έτσι? Όχι, εμείς το καταγράφουμε αυτό από τους τηλεθεατές. Συνεχώς μας λένε, α, δεν πήρα θέση στο βρεφονηπιακό σταθμό για το παιδί μου. Είναι τεράστια η ζήτηση. Δύο είναι τα ζητήματα εκεί. Το ένα είναι ότι επικοινωνιακά και μόνο υπάρχει μια κατάχρηση το τι γίνεται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Γιατί είχε μπει προηγουμένως στα προηγούμενα χρόνια το πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών. Είναι λεπτομέρεια αυτή που θα σας πω, αλλά εξηγεί το τι γίνεται. Τα προηγούμενα χρόνια η χρηματοδότηση των βρεφονηπιακών σταθμών, η οποία επί το πλήσον ήταν από το ΕΣΠΑ, ακριβώς, θα σας πω το εξής, ότι του χρόνου αναλαμβάνει πλήρως ο κρατικός λογαριασμός. Έχουμε καθυστερήσει χρήματα πάντως, έχουμε μηνύματα. Έχουν καθυστερήσει κάποια χρήματα. Ξέρουμε πότε θα δοθούν αυτά, δεν είναι τώρα. Όχι. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν μέσα στον Σεπτέμβριο. Α, δηλαδή, ωραία, έχουμε τη διασφάλιση ότι τα χρήματα. Δώσαμε απάντηση επειδή έχουμε μηνύματα. Δεν έχουν πάρει ακόμη τα χρήματα από ΕΣΠΑ. Όμως, να πω για τα δύο επικοινωνιακά ζητήματα. Το δεύτερο, το οποίο είναι πιο επί της ουσίας. Το πρώτο είναι ότι επειδή οι βρεφονηπιακοί σταθμοί χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ πάρα πολλά χρόνια μαζί με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα λεγόμενα ΚΔΑΠ, τα οποία είναι πιο γνωστά στη Βόρεια Ελλάδα από ό,τι είναι στην Αττική και δι' στην Αθήνα, όταν δεν δινόντουσαν κουπόνια για ΚΔΑΠ αυτομάτως, επειδή η βρεφονηπιακή ήταν στο ίδιο πρόγραμμα για ΚΔΑΠ, έβγαινε ο τίτλος «Παιδιά εκτός βρεφονηπιακών», επειδή δεν δινόντουσαν σε όλα τα παιδιά που είχαν κάνει αίτηση και πληρούσαν τα κριτήρια, κουπόνια για ΚΔΑΠ. Το δεύτερο, το οποίο είναι πιο επί της ουσίας, πλέον παιδιά και με πολύ πιο διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών τους, δηλαδή το 19, τα κριτήρια τα εισοδηματικά για μια οικογένεια με δύο παιδιά να πάρει βάουτσερ ήταν 27.000 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε είναι 32.000 ευρώ. Άρα έχουμε διευρύνει ώστε πιο πολλές οικογένειες και οι οικογένειες μέσω εισοδήματος, αλλά και οι οικογένειες που δουλεύουν οι γυναίκες στο δημόσιο. Υπήρχε και αυτή η περιβόητη αδικία. Ίσον ακόμα και η ΔΟΧ ορισμένου χρόνου στο δημόσιο μπορεί να έπαιρνε 700 ευρώ και να μην μπορούσε επειδή είσαι στο δημόσιο να πάρει κουπόνι για βρεφονηπιακούς. Αυτό άλλαξε. Άρα παίρνουν περισσότεροι και οι δημόσιες υπάλληλοι, αλλά και υψηλότερα εισοδήματα κουπόν. Πού υπάρχει το πρόβλημα? Το πρόβλημα υπάρχει σε όλους αυτούς. Ως όλες τις οικογένειες που έχουν λάβει κουπόνι για βρεφονηπιακό σταθμό, αλλά θέλουν να στείλουν το παιδί τους σε βρεφικό σταθμό και εκεί δεν έχουμε τις θέσεις. Έχουμε γύρω στα 180.000 βρεφάκια, μέχρι 2,5 ετών δηλαδή, και έχουμε 25.000 θέσεις σε βρεφικού σταθμού. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Δεν είναι ότι δίνει το κράτος το κουπόνι. Άρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει το κουπόνι ο γονέας. Και τι κάνουμε εκεί? Θα αυξήσετε τον αριθμό των βρεφονηπιακών σταθμών. Έχουμε ήδη κατεβάσει πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης 200 εκατομμυρίων, έτσι ώστε 25.000 θέσεις να γίνουν 75.000 θέσεις. Δηλαδή να δημιουργηθούν, να τριπλασιαστούν σε τριβάθμιση χρόνου. Άμεσα. Έχει ήδη δημιουργηθεί το τεχνικό δελτίο. Τώρα αυτό είναι λεπτομέρεια και για τον κόσμο. Έχει ήδη δημιουργηθεί το τεχνικό δελτίο και πιστεύουμε ότι από μπορεί και πριν τα Χριστούγεννα να αρχίσει ο κόσμος να απορροφά τα χρήματα αυτά ώστε να φτιαχτούν θέσεις και την επόμενη χρονιά να έχουμε νέους δημιουργικούς.